ενώ περιμένουμε τα πρώτα υπερσύγχρονα μαχητικά Ραφάλ το ερχόμενο καλοκαίρι, σαν ημερομηνία έχει δοθεί περίπου ο Ιούλιος, φαίνεται ότι έρχονται και ταχαίρων τα Ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αναμένεται να βοηθήσουν πάρα πολύ στον τομέα των drones και των UAV γενικότερα, τόσο σαν απάντηση στις δραστηριότητες της Τουρκίας, αλλά και γενικότερα για αποστολές ιδιαίτερης σημασίας για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την ασφάλεια της χώρας. Τον Απρίλιο λοιπόν, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Χαίρων τα αποκτά με λύζιν η Ελλάς από το Ισραήλ, θα μεταφέρουν σε πραγματικό χρόνο στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εικόνα και πληροφορίες 24 ώρες το 24ωρο. Μπορεί να δει κανείς περισσότερες λεπτομέρειες στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Κώστα Αλατζά στο On Alert. Τώρα σχετικά με τους πυροβολισμούς στον Έβρο, έχουμε διαβάσει διάφορες πηγές, το έχει αναφέρει το Der Spiegel. Εκεί αναφέρθηκε πυροβολισμός από Τούρκο συνοριοφύλακα. Εκείνη τη στιγμή περιπολούσε κλιμάκιο της Frontex όπου συμμετείχαν και Γερμανοί συνοριοφύλακες όσο και Έλληνες συνάδελφοί του. Τέτοια περιστατικά δυστυχώς δεν είναι σπάνια στον Έβρο, εντάσσονται στα πλαίσια των τουρκικών προκλήσεων εκεί. Έχει ενοχληθεί η Άγκυρα από τη δεινή ήττα που υπέστη τον περασμένο Μάρτιο στον Έβρο, αλλά και από πολλά άλλα πράγματα που συνέβησαν εκεί, όπως η αλληλεγγύη που ας μην γελιόμαστε για πρώτη φορά έδειξε η Ευρώπη προς την Ελλάδα. Είδαμε με πρωτεργάτη τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κούρτς, ο οποίος έστειλε και εκείνο το θηριώδες θωρακισμένο αστυνομικό όχημα μαζί με τα μέλη της ομάδας Κόμπρα, αλλά και άλλους συνοριοφύλακες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα φυσικά τη ματέωση των τουρκικών σχεδίων όσον αφορά τον Έβρο. Δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειες να προσετεριστεί φαινομενικά την Αίγυπτο, στην ουσία θέλει να την εντάξει στην Οθωμανική σφαίρα επιρροής. Η Αίγυπτος, όπως είπαμε και χθες το βράδυ, ένας από τους δύο μεγαλύτερους πυλώνες του αραβικού κόσμου, η Αίγυπτος μεγάλη πληθυσμιακά και ισχυρή στρατιωτικά, αλλά και η Σαουδική Αραβία ισχυρή οικονομικά και διαθέτει τα δύο ιερά προσκυνήματα της Μέκκας και της Μεδίνας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον Τζαβούσογλου, σιγά σιγά δημιουργείται ο δικός χάρτης, χωρίς προϋποθέσεις ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Είπε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν διακοπεί για χρόνια, δεν είναι εύκολο να ενεργείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Παρ' όλα αυτά είπε ότι υπάρχουν επαφές στο επίπεδο των υπηρεσιών πληροφοριών και των Υπουργείων Εξωτερικών. Άρχισαν επαφές στο διπλωματικό επίπεδο κατά τον Μευλού Τσαβούσογλου, αυτά σύμφωνα με το Πρακτορείο Ανατολή. Φυσικά παρόμοιες δηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν τόσο για τη Σαουδική Αραβία όσο και για το Ισραήλ και έχουν αποδειχθεί ότι απλά εντάσσονται στα πλαίσια της διασποράς ειδήσεων που εξυπηρετούν την Τουρκία και όχι πραγματικών γεγονότων, ή τουλάχιστον γεγονότων τα οποία δεν αποδίδονται στη σωστή και πραγματική τους διάσταση. Αρνείται ο Μπόρις Τζόνσον, τον οποίο έχουμε δει στο διαδίκτυο να απαγγέλει και όμηρο στα ελληνικά, δηλώνει φιλέλληνας, παρόλα αυτά τα γλυπτά δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Υποστηρίζει δε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποκτήθηκαν νόμιμα από τον Έλγιν, ο οποίος τα έχει κλέψει από τη χώρα μας με τη συνέργεια των Οθωμανικών αρχών, τότε ήταν υποκατοχή η Ελλάς. Βλέπουν και οι Τουρκοκύπριοι όπως φαίνεται το πραγματικό πρόσωπο της Άγκυρας. Η Άγκυρα η οποία εισέβαλε στο νησί
και κατέλαβε το βόρειο τμήμα του δήθεν για να βοηθήσει τους Τουρκοκυπρίους, στην πραγματικότητα για να προωθήσει τα επεκτατικά της σχέδια. Τους έχει ήδη καταστήσει μειονότητα μέσα στα ίδια τα μέρη που κατοικούσαν πριν. Τώρα βλέπουμε συνέλαβαν 4 άτομα, ανάμεσά τους και ιδρυτή τουρκοκυπριακού κόμματος της αριστερής κίνησης. Πρόκειται για τον Αμπτουλάχ Κορκμασχάν. Αυτά από τις τουρκοκυπριακές αρχές που ελέγχονται από την Άγκυρα. Η κατηγορία είναι βεβήλωση πινακίδων εκδήλωσης αγάπης προς τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν. Αντιλαμβάνεται κανείς τι γίνεται εκεί στα κατεχόμενα. Εμείς σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε τα πάντα και σας ενημερώνουμε.